Θεσσαλονά γίνεται το παραδοσιακό πλουγόρι που έχει θέψει γενναίες και γενναίες. Γι' αυτό και κάθε πανηγύρι γίνεται αυτό το παραδοσιακό εδώ πέρα, το πολύ νόστιμο, το πρόβιο. Έτσι και πρέπει να συνεχίζεται πάντα, γιατί αν χάθουν τα ήθη και τα έθιμα, καθήκαμε κι εμείς. Έτσι, παλικάρι, μπράβο. Θες να βγεις εκεί; Έλα, τράβα, δεν φαίνεται το χαρτί τώρα. Πέραν πάσαν τελείαν αγενική και αμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστωρώδικον φύλακα το ψυχό και το σωμάτον ημούς παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Αποστόλων πρωτόφρονη και της οικουμένης διδάσκαλη το δεσπότικο όλο
Κύριο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και συν την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι ευχόκεσαν και πείνασαν οι εξητούντες των Κύριων που κελατωθήσονται τα τόσα αγαθούν. Πλούσιοι ευχόκεσαν και πείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθούν. Κύριε και κυρέψα στη γη πλατοδαπούς εκκλήν καρπούσης απόλαυση και τροφήν ημετέρα ότι σπέρμασε τους τρεις πέδας και δανείτων εν Βαβυλώνη η απροδιέτων αμπροτέρους εν αδείξας αυτός πανάγεθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον ότι εις δόξα συν και εις τιμήν των δόδες αποστόλων ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνων των ελευσεβήτη πίστη τελειοθέντων, παρά σπουδαία αγαπέτηστε ευτρεπίσας η ταύτα και εις την μνήμη επιτελούσι, πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των αιωνίων σωραθών την απόλαυση, πρεσβείας της Παναθράου μου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, των Αγίων Ανδόξων, Αποστόλων των Δώδεκα, όν την σύναξη νεορτάζομεν, και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι εσύ το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθούν. Μας έφερε εδώ απόψε, αγαπητοί μου και σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, μας σύναξε εδώ η εορτή της συνάξεως των 12 Αποστόλων και είναι οι άνθρωποι τους οποίους επέλεξε ο Θεάνθρωπος για να αποτελέσουν τον πυρήνα της Εκκλησίας αλλά και να γίνουν οι συνεχιστές του απολυτρωτικού έργου του στον κόσμο. Το αποστολικό αξίωμα είναι το πιο τιμητικό αξίωμα στην Εκκλησία. Υπερέχει, θα λέγαμε, από κάθε άλλο. Έφεραν δε εις πέρας την τιμητική αποστολή τους, οι Απόστολοι, με την χάρη πάντοτε και την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος που έλαβαν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι Άγιοι Απόστολοι δεν είχαν κατά κόσμο προσόντα, στα οποία θα μπορούσαν να βασιστούν και να προχωρήσουν στο έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου. Ωραία, ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πού μπορούσαν να στηριχθούν και να έχουν θάρρος για το έργο τους, στη ρητορική τους μήπως ικανότητα, απαντά ο ίδιος ο πατήρ, ήσαν αγράμματοι, ψαράδες, αλλά μήπως μπορούσαν να βασιστούν, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, στον πλούτο τους, ήσαν πάμπτωχοι υλικά. Επιμένει και ρωτά ο Άγιος, μήπως καταγόταν από κάποιο ξακουστό γένος και αυτό τους έδινε κάποιο θάρρος και αέρα. Αλλά ευτελείς ήσαν και εξευτελών απαντά. Ήσαν λοιπόν άνθρωποι άσημοι του απλού λαού. Ήταν παιδιά φτωχών γονέων με τίποτε το εντυπωσιακό κατά κόσμο. Και όμως αδελφοί μου, αυτοί οι άσημοι, οι αγράμματοι και φτωχοί, με τη χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ανέτρεψαν το κατεστημένο των αιώνων. Φώτισαν τη σκοτισμένη ανθρωπότητα,
άνοιξαν την μεταχριστών εποχή στην ιστορία του κόσμου. Εξευγέννησαν με το κήρυγμα του Ευαγγελίου τα ήθη και εξαγίασαν με τη χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας τους ανθρώπους. Η προσφορά των Αγίων Αποστόλων στην ιστορία του πολιτισμού είναι θεμελιώδης. Έθεσαν τα ισχυρά και αδιάσυστα θεμέλια για να μπορεί να ζει ο κόσμος μας. Και αν σήμερα ο κόσμος παραπέει, είναι γιατί δεν θέλει να στηρίζεται στα αχλόνητα εκείνα θεμέλια, τα οποία έθεσαν βαθιά στη γη μας οι Άγιοι και Πνευματικοί εκείνοι άνθρωποι, οι οποίοι κήρυξαν στην τότε γνωστή οικουμένη το Ευαγγέλιο. Υπέγραψαν δε το κήρυγμά τους με το αίμα τους, με τη ζωή τους. Σύμφωνα με τον συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, οι Άγιοι Απόστολοι περάτωσαν την αποστολή τους ως εξής. Οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος μαρτύρησαν στη Ρώμη, ο πρώτος με σταυρικό θάνατο, με την κεφαλή του προς την γη δηλαδή, και ο δεύτερος με αποκεφαλισμό. Ο Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος μαρτύρησε στην Πάτρα με σταυρό, σε σταυρό, σε σχήμα Χ. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός του Αγίου Ιωάννου, θανατώθηκε πρώτος από όλους τους Αποστόλους, από τον Ηρώδη τον Αγρίπα με αποκεφαλισμό στα Ιεροσόλυμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής εξορίστηκε στην Πάτμο και τελικά εκοιμήθη στην Έφεσο. Ο Άγιος Φίλιππος σταυρώθηκε στην Ιεράπολη της Συρίας. Ο Άγιος Θωμάς τρυπήθηκε με ακόντια και λόγια στη χώρα των Ινδών και παρέδωσε εκεί την ψυχή του. Ο Άγιος Βαρθολομαίος σταυρώθηκε στην Ουρβανούπολη της Ινδίας. Ο Άγιος Ματθαίος μαρτύρησε διαλυθοβολισμού και πυρός στην Ιεράπολη της Συρίας. Ο Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου περάτωσε το αποστολικό του έργο κρεμασμένο σε ένα σταυρό. Ο Άγιος Σίμωνος Ιλωτής και Κανανίτης παρέδωσε το πνεύμα του καρφωμένο σε ένα σταυρό στην Μαυριτανία της Αφρικής. Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος θανατώθηκε με τόξα στη Μεσοποταμία κρεμασμένο σε ένα δέντρο. Τέλος ο Άγιος Ματθίας που πήρε τη θέση του προδότη Ιούδα παρέδωσε την ψυχή του με φρικτά βασανιστήρια στην Αιθιοπία. Αυτοί λοιπόν είναι οι Άγιοι Απόστολοι, τα εκλεκτά δοχεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, οι φωτοδότες που με το κήρυγμα και τη ζωή τους έδωσαν υψηλό, ουσιαστικό νόημα στη ζωή των ανθρώπων. Οι αληθινά πνευματικοί άνθρωποι που εμπνέουν και σήμερα όσους θέλουν να ζουν μια ζωή αληθινά πνευματική. Τι πρέπει να κάνουμε, αδελφοί μου, απόψε που ήρθαμε όλοι εδώ? Πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα μιμηθούμε τη ζωή και το έργο των Αγίων Αποστόλων. Οι Άγιοι Απόστολοι ήταν αυτοί που, όπως είπαμε, κήρυξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά ήταν και Ιεραπόστολοι και βοήθησαν έτσι τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη πίστη, να γνωρίσουν τον Χριστό. Σήμερα είμαστε εδώ σαν μια οικογένεια. Δεν βλέπω πολλούς ανθρώπους, αλλά ερχόμενο στο χωριό σας, δυστυχώς είδα τα καφενεία γεμάτα από κόσμο. Και αυτό με προβλημάτισε, αυτό με ανησύχησε. Και λέω, γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον Θεό? Οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι σήμερα γιορτάζει το χωριό τους τη σύναξη των 12 Αποστόλων? Γιατί μένουν αδιάφοροι? Γιατί εύκολα πηγαίνουμε στα γλέντια και στους χορούς, ενώ στην Εκκλησία που μας κάνει ο Χριστός, μας κάνει η Παναγία και οι Άγιοι, δεν πηγαίνουμε? Γι' αυτό βλέπετε ότι ο κόσμος σήμερα παραπέει και πηγαίνουμε δυστυχώς από το κακό στο χειρότερο. Γιατί στηρίξαμε την ελπίδα μας σε λάθος πράγματα. Δεν στηρίξαμε την ελπίδα μας και τη ζωή μας στον Χριστό. Δεν στηρίζουμε την ελπίδα μας στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό δυστυχώς η ζωή μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, εσείς που είστε απόψε εδώ και σας συγχαίρω για την παρουσία σας, εσείς λοιπόν που είστε απόψε εδώ, να προσπαθήσετε να γίνετε Ιεραπόστολοι
και να μεταφέρετε στους ανθρώπους που δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία, να μεταφέρετε το Ευαγγέλιο του Χριστού, να μεταφέρετε τα βιώματα αυτά των Αγίων της πίστεώς μας, για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν κοντά στην Εκκλησία, κοντά στον Χριστό. Ξέρετε, είναι τραγικό την Κυριακή να χτυπάει η καμπάνα του χωριού και οι άνθρωποι να μην εκκλησιάζονται, και είναι ακόμη πιο τραγικό όταν ο Χριστός λέει «Πίετε εξ αυτού πάντες και κανένας να μην πλησιάζει στο Άγιο Ποτήριο για να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού». Δεν μου λέτε, καθημερινά δεν τρώμε το φαγητό για να συντηρηθεί το σώμα μας? Έτσι είναι, και τρώμε και πολλές φορές την ημέρα. Όμως, για να συντηρήσουμε την ψυχή μας και να κερδίσουμε την Βασιλεία των Ουρανών, δεν χρειάζεται συχνά να ενωνόμαστε με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Βλέπετε, όταν έχουμε κάποιο πρόσωπο σε κάποια μακρινή χώρα, παίρνουμε το τηλέφωνο, τηλεφωνούμε και ομιλούμε με το πρόσωπο αυτό, ή σήμερα οι νεότεροι μέσω Skype, μέσω υπολογιστή, και λέμε να μην τελειώσει ποτέ αυτή η συνομιλία με το πρόσωπο αυτό. Όμως, σηκώνουμε το τηλέφωνο το πνευματικό για να συνομιλήσουμε δια της προσευχής με τον Κύριό μας. Σηκώνουμε το τηλέφωνο το πνευματικό για να μιλήσουμε με την Παναγία και τους Αγίους της πίστεώς μας. Δυστυχώς, πιο εύκολα κάνουμε το πρώτο, γιατί βλέπετε τον Χριστό, δυστυχώς, τον βάζουμε σε δεύτερη θέση. Και αυτό είναι τραγικό. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας, να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας και να βάλουμε κυβερνήτη στη ζωή μας τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αυτός θα λύσει τα προβλήματά μας, και τα κοινωνικά και τα προσωπικά και τα υπαρξιακά και τα οικογενειακά. Με τις λίγες αυτές σκέψεις εύχομαι πραγματικά μαζί με τους εκλεκτούς αδελφούς πατέρες εδώ που είμαστε όλοι μαζί απόψε για να ενώσουμε τις προσευχές μας. Ο Θεός διαπρεσβειών των πανεφήμων Αποστόλων, των 12 των οποίων την σύναξη εορτάζουμε, να σκεπάζει όλους σας, τα σπίτια σας, τις οικογένειές σας, και σας παρακαλώ πολύ να μεταφέρετε τον Λόγο του Κυρίου αλλά και τους βίους των Αγίων στους ανθρώπους που ζουν μακριά από την Εκκλησία. Γιατί μακριά από την Εκκλησία, να ξέρετε, η ζωή των ανθρώπων είναι όπως ένα φαγητό το οποίο δεν έχει αλάτι. Αν δεν ρίξεις αλάτι στο φαγητό, δεν είναι νόστιμο. Αν λοιπόν η ζωή μας είναι χωρίς Χριστό και Εκκλησία και τα μυστήρια της Εκκλησίας, η ζωή μας είναι άνοστη και γεμάτη προβλήματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει επ' ημάς, η αυτού δια χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημώτες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναδόν Αγίας Αυτομητρός, μιλάμε του Νίου και Ζωαρχείου Σταυρού, προστασίες του Νίου Ανεφορανίων δυνάμεων εσωμάτων, και και εσύ μας την ερώτηση Εύχομαι όλων να έχει να είναι και πολλά και παραθέτω ευλογημένα. Το όνομα των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τώρα μετάξει να σας παρακαλέσουμε να έρθετε από εκεί να προσκύνετε την εικόνα των Αγίων Αποστόλων και να παίρνετε την ευλογία της Αρχοπλασίας και του Σώματος και ό,τι άλλο έχει ετοιμάσει εδώ ο Κύριος Βασίλειος, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του εδώ στο ευλογημένο χωριό, που είναι ως ακάματος εργάτης του Ευαγγελίου και εργάζεται για να κηρύξει και αυτός τον Χριστό και να το μεταδώσει στις καρδιές σας. Αύριο το πρωί, 7,
Μέη. 7 με 10 θα ψαλεί ο όρκλος και θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο επισημολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Κούκος. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Thank you.